Σήμερα θα ασχοληθούμε με την ομάδα του Γιούχτα, η οποία έχει έτσι πραγματοποιήσει ένα δυνατό, θα λέγαμε, ξεκίνημα στη Super League 2. Έχουμε κοντά μας ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας των Αρχανών, τον Βαγγέλη τον Νικοκυράκη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Και θα ξεκινήσω έτσι κάνοντας ένα μικρό απολογισμό ουσιαστικά, να μας πεις έτσι και εσύ πώς βλέπεις αυτή την προσπάθεια της ομάδας, αυτό το ξεκίνημά της. 5 αγωνιστικές λοιπόν, 3 εντός έδρας, εντός εισαγωγικών έδρας νίκες με Διαγόρα, Παναχαϊκή και Παναθηναϊκό Β, 2 ήττες σε δύσκολες όμως έδρες αυτές της Καλαμάτας και της Καλλιθέας, 4η θέση, 9 βαθμούς, φαντάζομαι ικανοποιημένοι κι εσείς. Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι. Κάναμε μια αρχή όπως έπρεπε, νομίζω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στη Super League 2 να κάνεις καλή αρχή. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπες, οι δύο ήττες ήρθαν από ομάδες οι οποίες διεκδικούν το πρωτάθλημα και είναι αρκετά καλές. Αλλά όπως είδαμε μέσα στην Καλλιθέα, ήμασταν άκρως ανταγωνιστικοί και ίσως μπορούσαμε να πάρουμε και κάτι. Εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Όπως είπες, έχουμε 3 νίκες στην έδρα μας, που ουσιαστικά δεν είναι η έδρα μας, αλλά και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Γιατί αν είχαμε και την έδρα των Αρχανών, ίσως ήταν ακόμη καλύτερο να έχουμε κοντά όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο, σωστά. Άρα και πάλι τους ευχαριστούμε που έρχονται και μέχρι εκεί, εννοείται, για να μας παρακολουθήσουν. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια και στον κόσμο και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε ό,τι αφορά την ομάδα σας. Ακολουθεί το Σάββατο, έτσι, 1 η ώρα είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β, ξανά στο γήπεδο της Ιεράπετρας. Φαντάζομαι ότι θέλετε να διατηρήσετε αυτό το απόρθητο κάστρο, κατά έναν τρόπο θα έλεγα, έτσι. Εννοείται, ευελπιστούμε να το συνεχίσουμε αυτό το σερί εντός έδρας, με μια καλή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Ελπίζω να πάμε καλά, να έχουμε ένα καλό παιχνίδι με υγεία και να φύγουμε με τους 3 πόντους από την Ιεράπετρα. Ο Ολυμπιακός βέβαια μπορεί στη βαθμολογία να είναι τελευταίος, ωστόσο υπάρχει και η τιμωρία, να υπενθυμίσουμε, με βάση τα περσινά, έτσι. Οπότε σίγουρα πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλω τώρα να σταθούμε στο γεγονός αυτό, της έδρας δηλαδή, της παρουσίας σας στο γήπεδο της Ιεράπετρας, μιας και το Παγκρίτιο δεν ήταν ακόμη διαθέσιμο προκειμένου το χρησιμοποιήσετε ως έδρα. Αρκετά χιλιόμετρα, ωστόσο αυτό δεν σας έχει πτώσει. Είσαστε το ίδιο αποδοτικοί και σε αυτό το γήπεδο. Από ό,τι φαίνεται, ναι, δεν μας έχει πτωήσει. Εντάξει, τα χιλιόμετρα είναι μακριά, εννοείται. Αλλά η ομάδα φροντίζει για εμάς, ποδοσφαιριστές, να έχουμε την καλύτερη προετοιμασία για το παιχνίδι. Πάμε παραμονή του αγώνα, μένουμε στο ξενοδοχείο, κάνουμε στο γήπεδο προπόνηση που είναι σημαντικό, να δούμε και την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Και στη συνέχεια ξεκουραζόμαστε στο ξενοδοχείο στην Ιεράπετρα και πάμε και παίζουμε τον αγώνα. Οπότε ουσιαστικά η μέρα αγώνα δεν είναι σαν να παίζουμε εκτός έδρας. Είναι σαν να παίζουμε εντός έδρας. Γιατί σηκωνόμαστε το πρωί, τρώμε σωστά, πηγαίνουμε στο γήπεδο στην ώρα μας. Εντάξει, εννοείται είναι μακριά για τους φιλάθλους, για τους ανθρώπους του Ηρακλείου για να έρθουν να μας παρακολουθήσουν. Αλλά μέχρι τώρα τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχονται άνθρωποι στο γήπεδο, μας παρακολουθούν και μας στηρίζουν. Γιατί πραγματικά η παρουσία του κόσμου είναι δυναμική, έτσι. Σας στηρίζει σε αυτή την προσπάθεια και ο Περιφερειάρχης, που ούτως ή άλλως είναι δίπλα σας. Ναι. Τον είδαμε στις κερκίδες και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά και ο κόσμος των Αρχανών που βρίσκεται στην Ιεράπετρα. Και το, έτσι, το βάζει μέσα στο πρόγραμμά του, ναι, όλο αυτό. Να είναι δηλαδή δίπλα σας και φέτος. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να έχεις τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι θα σε ακολουθήσουν 2 ώρες μακριά από το σπίτι σου, εννοείται. Η ομάδα στελεχώνει να βλώνει λεωφορείο, που είναι γι' αυτό πολύ σημαντικό. Είναι έξτρα βοήθεια για τους ανθρώπους, να τους μεταφέρει στην Ιεράπετρα. Και πραγματικά άλλη μια φορά τους ευχαριστώ και τους ευχαριστούμε όλοι για αυτή την προσπάθεια που κάνουν, για την παρουσία, εννοείται. Κόσμος από την Ιεράπετρα έρχεται να σας δει? Πιθανόν θα έρθετε, δεν ξέρω. Εντάξει, όλη μια Κυριακή, ένα Σάββατο, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και τους αρέσει να παρακολουθούν, πιστεύω ότι έρχονται για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Ελπίζω, αν συνεχίσουμε να παίζουμε εκεί, αν δεν είναι έτοιμο το Παγκρίτιο, να έρχονται όλο και περισσότερο. Γιατί και με τα θετικά αποτελέσματα, νομίζω, τραβάς πιο εύκολα τον κόσμο να έρθει να σε παρακολουθήσει. Σωστά, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μιας και είπες για το Παγκρίτιο, υπάρχει η προοπτική αυτή. Φαντάζομαι ότι άμεσα θα είναι διαθέσιμο προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε και το Παγκρίτιο ως έδρα. Γιατί το δικό σας γήπεδο, να πούμε στον κόσμο, μετά τις γιορτές ουσιαστικά θα είναι στη διάθεσή σας. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Και μακάρι να είναι όσο πιο γρήγορα γίνεται το Παγκρίτιο έτοιμο.
γιατί είναι εννοείται ένα γήπεδο το οποίο είναι, όταν είναι καλά το αγωνιστικός χώρος είναι, τα μέτρα του όλα είναι απαραίτητα και νομίζω ότι μας ευνοούν σαν ποδοσφαιριστές και θα έρθει και πιο πολύ κόσμος νομίζω είναι από το Ηράκλειο. Σε σχέση με την Ιερά Πέτρα. Και η ενημέρωση που έχουμε είναι αυτή, ότι αργά ή γρήγορα θα μεταφερθούμε στο, στον Παγκρίτιο. Φαντάζομαι σε καμιά-δυο αγωνιστικές, εφόσον είναι και ο Κλωτάπητας έτοιμος. Βαγγέλη, μπορεί να αργήσατε, μάλλον να άργησε να ξεκινήσει ουσιαστικά η χρονιά η δική σας στη Super League 2, αφού περιμένατε τις σχετικές αποφάσεις να σας δώσουν το πράσινο φως για τη συμμετοχή σας στο πρωτάθλημα αυτό. Ωστόσο, καταφέρατε να ανταποκριθείτε με επιτυχία, να δείξετε έτσι μια σταθερότητα που βγαίνει τώρα και αγωνιστικά. Οπότε αυτό δεν σας επηρέασε. Σίγουρα δεν μας επηρέασε. Όντως η ομάδα ίσως καθυστέρησε λίγο να οργανωθεί λόγω της απόφασης που περίμεναν τα διοικητικά μέλη. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι και το αποτέλεσμα βασικά αυτό είναι ότι η ομάδα κινήθηκε όπως έπρεπε. Το βγάζουμε στο αγωνιστικό χώρο. Το προπονητικό team δούλεψε ανάλογα με το χρόνο που είχε. Και όλα φαίνονται στο γήπεδο, γιατί είναι ο καθρέφτης, όπως λέμε εμείς ποδοσφαιριστές. Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης. Έτσι, έτσι, ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχει, θα λέγαμε, συνταγή επιτυχίας, γιατί είδαμε ότι η ομάδα σε μεγάλο βαθμό διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το περσινό ρόστερ. Φέτος άλλαξε κατά πολύ η ομάδα και είναι αυτό που λέμε: έχετε δέσει ποδοσφαιρικά, βγάζετε μια ομοιογένεια, μια σταθερότητα και ένα καλό αποτέλεσμα που αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα ένα κομμάτι της συνταγής είναι το οικογενειακό κλίμα που πρέπει να υπάρχει σε μια ομάδα. Ειδικά στις ομάδες της επαρχίας. Και η δουλειά, η καθημερινή, το προπονητικό team που έχουμε, που δουλεύουμε κάθε μέρα, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα της Κυριακής, του Σαββάτου, της Δευτέρας. Εσύ, Βαγγέλη, επέστρεψε στο Ηράκλειο ως πρωταθλητής στη Super League 2 με την ομάδα της Κηφισιάς. Έτσι, είσαι γέννημα θρέμα της ομάδας του Όφη. Πέρασες και από την Επισκοπή. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις με αυτή την επιστροφή σου στο Ηράκλειο. Πώς νιώθω. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα πίσω στο Ηράκλειο να βοηθήσω κι εγώ την ομάδα του Γιούχτα, γιατί είναι σημαντικό ομάδες, ειδικά του Ηρακλείου, που είναι ο πιο μεγάλος νομός της Κρήτης, να υπάρχουν ομάδες σε επαγγελματικές κατηγορίες. Και από τη στιγμή που ήταν και ο Γιούχτα σε αυτή η επιλογή, η οποία είναι μια ομάδα η οποία τόσα χρόνια έχει δείξει ότι είναι οργανωμένη και διοικητικά και αγωνιστικά. Σωστά. Ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό, έπαιξε, ναι, ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου να γυρίσω στην Κρήτη. Γιατί δεν γυρνάς απλά στον τόπο σου επειδή τον αγαπάς. Πρέπει να υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις που υπήρχαν. Και νομίζω ότι προς το παρόν πάνε όλα καλά τα πράγματα, κινούν ομαλά και έχω κάνει μια σωστή απόφαση προς το παρόν. Επιβεβαιώνεται η απόφασή σου να επιστρέψεις εδώ. Θέλω να μου κάνεις τέλος έτσι και ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα γενικότερα από αυτό που έχεις δει μέχρι τώρα, αλλά και για την ομάδα των Χανίων που επί της ουσίας οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα φέτος, διότι με αυτές τις αλλαγές που γίναν με τις ομάδες που υποβιβάζονται και τις ομάδες που ανεβαίνουν, γίνονται τα play-off, τα play-out. Οι τέσσερις ομάδες που πέφτουν είναι αρκετές, οπότε κάθε αγώνας είναι σαν τελικός ουσιαστικά. Έχουμε δει στο πρωτάθλημα ότι είτε παίζει με τον πρώτο είτε με τον τελευταίο είναι το ίδιο. Σωστά. Και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να είσαι σοβαρός σε κάθε μάτς. Τώρα για την ομάδα των Χανίων, σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή. Χτίστηκε από πέρυσι αυτή η ομάδα με τους προπονητές, με τους παίχτες. Έκανε κάποιες προσθήκες οι οποίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη χρονιά. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που έχει σταθερότητα, διότι έκανε μια ήττα που δεν την περίμενε προφανώς στον Διαγόρα μέσα. Και μετά πήγε και κέρδισε μέσα στην Καλαμάτα, που είναι μια διεκδικήτρια του τίτλου η Καλαμάτα. Οπότε δείχνει η ομάδα ότι φτιάχνει ένα μέταλλο, μια νοοτροπία νικητή. Και πιθανόν θα είναι από τις ομάδες που θα πάνε μέχρι τέλους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχετε βέβαια και το κύπελο να πούμε με τον Εθνικό, έτσι καθώς επιβεβαιώθηκε σήμερα. Καλή συνέχεια, εύχομαι καλά αποτελέσματα, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν.